Κλείνουμε τον κύκλο με τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και διδάκτορα Γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Φίλη, που έχει μία άλλη ανάγνωση σε όλα αυτά που συζητάμε. Ακόμη, σας θυμίζω, από την περίοδο πρώτης ενάρξης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, τον Ιανουάριο, έλεγε ότι έχει ανοίξει ο προθάλαμος ακόμη και για τη χρήση πυρηνικών. Σήμερα βέβαια ξέρετε ότι η συζήτηση έχει έρθει πολύ εγκύτερα. Άλλοι λένε ότι είναι μπλόφες, άλλοι λένε ότι ακυρώνεται. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Χριστός Ανέστη. Κύριε Φίλη, αυτή η διεύρυνση Φιλανδία-Σουηδία στο ΝΑΤΟ, ναι, φέρνει εγκύτερα αυτό που υποτίθεται ότι ο Πούτιν θα έλυνε με την Ουκρανία, δηλαδή την εγκύτητα του ΝΑΤΟ. Φέρνει εγκύτερα κατά τη δική σας οπτική και τη χρήση πυρηνικών? Θα σας απαντήσω λέγοντας τα βασικά, το πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για το πώς βλέπουν οι Ρώσοι το ζήτημα της Φιλανδίας. Νούμερο ένα, ιστορικός, η Ρωσία έγινε μεγάλη δύναμη, κύριε Σαχίνη, από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, με τους μεγάλους πολέμους του Βορρά. Δηλαδή, η κατάληψη της Καρελίας και της περιοχής της Φιλανδίας από το βασίλειο της Σουηδίας. Η μάχη η οποία έκρινε το στάτους της Ρωσίας ως μια μεγάλη δυτική δύναμη και μπαίνοντα που τη βάζει στο κάδρο της ισορροπίας δυνάμεων της εποχής, του 18ου αιώνα, ήταν η μάχη της Πολτάβα. Η οποία η Πολτάβα, ηρίστε παρόδο, ήταν εναντίον των Σουηδών και το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι η Πολτάβα βρίσκεται στην κεντρική Ουκρανία αυτή τη στιγμή, mm-hmm, για κάποιους λόγους. Άρα λοιπόν, η ιστορία της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης ξεκινάει επί της ουσίας με τους πολέμους κατά της Σουηδίας, γενικά για την περιοχή της Βαλτικής και της Φιλανδίας, η οποία όμως η αποφασιστική μάχη έγινε στην Ουκρανία. Προσέξτε τώρα για να δείτε τα δράματα και το πώς επαναλαμβάνεται με όρους. Λοιπόν, νούμερο 2. Η απόφαση της κοντινότερης πόλης της Φιλανδίας, δεν λέω τα σύνορα, από την Αγία Πετρούπολη είναι 209 χιλιόμετρα με διόδια, όπως λέω, γιατί το έβαλα στο Google Maps για να το δω. Δηλαδή, Αθήνα ούτε Λάρισα. Έτσι, λίγο πάνω από τη Λαμία. Μιλάμε για την απόσταση από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας. Νούμερο 3. Η Φιλανδία βρίσκεται σε απόσταση βολής, αν και εφόσον μπουν αντιπυραυλικά συστήματα, που πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία ότι το κάνουμε για το Ιράν, έτσι, η αντιβαλιστική ασπίδα του ΝΑΤΟ, βρίσκεται πολύ κοντά στις βάσεις εκτόξευσης βαλιστικών διπυρωτικών πυράβλων της Ρωσίας, όπου όπως λένε οι ειδικοί πυραυλικής τεχνολογίας, το πλέον ευάλωτο σημείο αυτών των πυράβλων είναι όταν εκτοξεύονται, γιατί όταν θα ανέβουν στο ύψος και θα πάνε την ταχύτητα που πρέπει, που μπορούν, επί της ουσίας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα αντιβαλιστικά πυραυλικά συστήματα των δυτικών χωρών. Επίσης βρίσκονται κοντά σε βάσεις πυρηνικών υποβρυχίων και ναυτάθμους. Άρα τι θέλω να πω. Για ιστορικούς, γεωγραφικούς και στρατιωτικούς λόγους, η είσοδος ειδικά έτσι, της Φιλανδίας, κλείνει τον κόλπο, έτσι, της Αγίας Πετρούπολης και φέρνει πλέον κοντά όλα τα νατοϊκά συστήματα σε ένα μέρος το οποίο δεν είναι περιφερειακό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά είναι, να το πω έτσι, συμπροτεύουσα. Αν συνδυαστεί και με τη Σουηδία, επί της ουσίας η νήσος Γκότλαντ είναι πάρα πολύ κοντά, αν ποιος δει το χάρτη, είναι στο κέντρο της Βαλτικής, στην έξοδο του κόλπου της Αγίας Πετρούπολης. Κατά συνέπεια μπορεί να αποκόψει και την Αγία Πετρούπολη, αλλά και να είναι ως βάση η οποία να ελέγχει με κάποιο τρόπο και το Καλίνιγκραντ. Άρα σας έδωσα 3-4 λόγους για τους οποίους η Ρωσία θα ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένη, εάν όχι θα το θεωρούσε απειλή για την ασφάλειά της. Το ερώτημα λοιπόν που πάμε στη χρήση πυρηνικών είναι αν είναι υπαρξιακή απειλή. Εδώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό βέβαια. Είναι το πώς θα το αναγνώσει ο Ρώσος πρόεδρος υπαρξιακή απειλή. Εάν θα θελήσει να κλιμακώσει με τις δυτικές δυνάμεις, θα το θεωρήσει υπαρξιακή απειλή. Εάν το θεωρήσει υπαρξιακή απειλή, καταλαβαίνετε ότι πλέον μιλάμε ότι θα έχουμε στοχοποίηση
με πυρηνικά όπλα ή οτιδήποτε άλλο έχουν οι Ρώσοι τις συγκεκριμένες χώρες. Και από εκεί και ύστερα δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να κάνει κάποια πυρηνική δοκιμή, ξέρω εγώ, στη θάλασσα βορείως της Φιλανδίας. Κάτι, ας πούμε, δηλαδή θεωρητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου η χρήση τακτικών πυρηνικών να είναι μια επιλογή. Η χρήση τακτικών πυρηνικών μπορεί να είναι μια επιλογή στην Ουκρανία? Φυσικά. Φυσικά. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Φυσικά και δυστυχώς. Ναι. Θα σας το πω πολύ απλά. Μιλώντας με στρατιωτικούς, όχι λοχίες, έτσι, όχι, δεν εννοώ ότι δεν λέω κάτι για τους λοχίες ή τους επαξιωματικούς, εννοώ όμως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στην τέχνη του πολέμου, στη στρατηγική και διοικούν πολύ μεγάλες, μπας φυτός υψηλόβαθμους. Το θεωρούν δεδομένο. Από επιχειρησιακής άποψης. Δηλαδή ότι αν πιεστεί τόσο η Ρωσία, ναι, και επειδή δεν έχει περιθώριο ήττας ο κύριος Πούτιν, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, δηλαδή μπορεί να διαφωνούμε σε πάρα πολλά, δεν άκουσα την εισαγωγή σας, δεν ξέρω με ποιον μιλήσατε πριν, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, ανεξαρτήτου τι ποια είναι η τοποθέτησή μας ή η σχολή σκέψης μας, ότι το Ρώσο πρόεδρο δεν τον παίρνει να ιτηθεί. Ή να το πω πιο απλά, γιατί δεν νομίζω ότι θα ιτηθεί, δεν τον παίρνει να νικήσει λίγο, να το πει. Δηλαδή, να μην πάρει, να του λένε οι δυτικοί, ναι, εντάξει, πήρες το 20%, το 25% ή το 15% της Ουκρανίας, αλλά δεν νίκησες πολύ, είναι σαν να έχεις ιτηθεί. Λοιπόν, αυτό επειδή το καταλαβαίνει και επειδή δεν θα θέλει η Ρωσία να φανεί ότι δεν νίκησε εμφατικά, εάν δει ότι δεν μπορεί με συμβατικό τρόπο, θα χρησιμοποιήσει εξωσυμβατικό. Εννοείται, φαντάζομαι κύριε φίλη, την εικόνα στο πεδίο των μαχών αμυγών στην Ουκρανία που δεν δείχνει κάποια θεαματική πρόοδο, όχι ήττα, αλλά δεν δείχνει μια θεαματική πρόοδο. Κοιτάξτε όμως, αυτή τη στιγμή έχει πιο, να το πω έτσι, στρατιωτική λογική. Επαναλαμβάνω, πάλι μιλάω επειδή κάνω συζητήσεις με στρατιωτικούς, έτσι που ξέρουν, δεν είναι ειδικός στρατιωτικός. Λοιπόν, αυτό που κάνει τώρα η Ρωσία είναι τρία τα σημεία που πρέπει να επικεντρώσουμε. Πρώτον, σίγουρα στο Χάρκοβο οι δυνάμεις γύρω από το Χάρκοβο αποχωρούν. Δηλαδή, οι Ρώσοι φεύγουν για την ώρα τουλάχιστον, όπως υπάρχει εκτίμηση, φεύγουν από το Χάρκοβο. Θα δούμε αν είναι για την ώρα ή αν είναι μονίμως αυτό. Δεύτερον όμως, εκεί που θα κρυθεί η πτύχη της Ανατολικής Ουκρανίας τουλάχιστον, είναι στον Ντομπάς. Στον Ντομπάς όμως έχουν διασπάσει όλες τις γραμμές άμυνας οι οποίες είχαν προετοιμάσει η Ουκρανία από το 2014. Εκεί βρίσκονται οι πλέον αξιόμαχες δυνάμεις των Ουκρανών. Οπότε, εάν ιτηθούν στη συγκεκριμένη περιοχή, καταλαβαίνετε ότι ίσως μετά οι Ρώσοι να εκτιμούν ότι μπορούν να κινηθούν με κυκλωτική κίνηση και προς το Χάρκοβο ή και προς να φτάσουν σε άλλες περιοχές. Άρα, το κρίσιμο μέτωπο είναι στον Ντομπάς. Στον Ντομπάς κερδίζουν έδαφος, με απώλειες προφανώς, αλλά κερδίζουν έδαφος. Νικάνε και παίρνουν μικρές πόλεις, κομοπόλεις και χωριά, οι οποίες όμως ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένες αμυντικώς, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι αν διασπαστεί ή γίνει περικύκλωση αυτής της περιοχής, ειδικά που λέγεται το Σεβεροντονέτσκ, που ήταν το κέντρο των αμυντικών, το διοικητικό και στρατηγικό κέντρο των Ουκρανών στον Ντομπάς, καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον θα μπορεί να πει ο κύριος Πούτιν ότι έχει κάνει αυτό το οποίο είπε, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα, γίνονται. Ενδιαφέρον είναι για η νήσος του Φιδιού, δηλαδή η λευκή η νήσος που υπάρχει και στην ελληνική μυθολογία, όπου γίνονται μάχες έξω, δηλαδή είναι στα νυχτά της Οδυσσού περίπου, όπου φαίνεται ότι έχει περάσει υπό τον έλεγχο πλέον των Ρώσων, με ό,τι αυτό σημαίνει για το τι θα παρακολουθήσει στην ευρύτερη περιοχή της Οδυσσού και με ό,τι αυτό σημαίνει σε μια μεταπολεμική κατάσταση για τις ΑΟΣ της Ουκρανίας, εάν δεχθούμε ότι θα έχει ακτογραμμή. Εγώ θεωρώ πλέον, βλέποντας πως πάνε τα πράγματα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σχεδιασμός υπήρχε, μπορεί να υπάρχει ένας αλφα σχεδιασμός. Προφανώς η τριβή του πολέμου κατά Κλάουζεβιτς σου αλλάζει και κάποιους σχεδιασμούς. Αυτό το εγώ λοιπόν θεωρώ είναι, και ειδικά μετά το περιστατικό με το Μόσχα, ότι οι Ρώσοι δεν θα αφήσουν σε δεύτερο χρόνο την ακτογραμμή στους Ουκρανούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι όποια ειρήνη και να έρθει, αν δεχθούμε ότι θα έρθει ειρήνη και δεν θα πάμε σε άλλες καταστάσεις, δεν θα είναι ειρήνη
ότι τα βρήκαμε, θα είναι κάποια κεχηρία. Οπότε ανά πάσα στιγμή θα κινδυνεύει όλη η ακτοπλοεία της Ρωσίας από την ακτογραμμή της Οδυσσού. Λόγω των αντιπλοϊκών πυράβλων τα οποία θα έχουν οι Ουκρανοί εκεί. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι η Ανατολική Ουκρανία είναι κοντά οι Ρώσοι στο Λουκάνσκ και στο Ντονιέτσκ να ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλης της περιοχής, όπου σε συνδυασμό με όλη την ακτογραμμή της Αζοφικής μέχρι και την Κριμαία και τη Χερσόνα είναι ένα... είναι κάτι το οποίο όντως μπορεί να το πουλήσει ο κύριος Πούτιν και ό,τι και να πούνε στη Δύση, έτσι, γιατί οι νίκες των Ουκρανών, πώς να το πω τώρα, υπογραμμίζονται, ενώ οι νίκες των Ρώσων υποβιβάζονται. Λοιπόν, αυτό όμως επί του πεδίου είναι σαν να λέμε ότι οι Τούρκοι πήραν τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, δεν καταφέραν τη Θεσσαλονίκη. Άρα νίκησαν οι Τούρκοι. Θέλω, απεσιόδοξο σας είστε βέβαια, αλλά θέλω να πάμε και στα καθημάς, με αυτά να κλείσουμε, διότι έχουμε ένα κρίσιμο διήμερο στις Ηνωμένες Πολιτείες του Έλληνα Πρωθυπουργού και με φόντο μάλιστα τις γκρίνιες και τις μουρμούρες της Τουρκίας για την εισδοχή Φιλανδίας και Σουηδίας που συζητάγαμε, προφανώς ναι. Στη λογική του παζαριού. Το ερώτημα ναι. Είναι όμως αν αυτή η πίεση της Τουρκίας και μόνο για δύο χώρες που θα μπορούσε να μην την κάνει την πίεση, βλέποντας το κλίμα, εξαντανακλάσεως πάει και σε μία πίεση στην Ελλάδα κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και τέλος πάντων, κατά τη γνώμη σας εδώ, γιατί και εδώ είστε απεσιόδοξος για αυτό το καλοκαίρι, σε αντίθεση με άλλους, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, μέχρι πού και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές? Κοιτάξτε, θα δείτε, οι κόκκινες γραμμές ελπίζω να μείνουν τα 6 μίλια. Έτσι. Γιατί πλέον έχουν ξανά ανακοίνωση ότι οι Τούρκοι θα βγάλουν ερευνητικό. Ή ερευνητικά σε Ανατολική Μεσόγειο, στην Κρήτη και στην ελληνική δυνητική και πραγματική αποκλειστική, υπογεγραμμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη, τον Ιούνιο-Ιούλιο. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω πού δράζεται η αισιοδοξία. Η αισιοδοξία ίσως μπορεί να ενδράζεται σε αυτούς που είναι αισιόδοξοι, στο ότι πάλι δεν θα αντιδράσουμε. Εντάξει, άμα δεν αντιδράσεις, προφανώς θα είσαι αισιόδοξος. Έτσι δεν είναι? Λογικό δεν είναι αυτό? Άμα δεν αντιδράσεις, προφανώς ο άλλος θα φτάσει μέχρι το Σούνιο και εσύ θα λες ότι κάνει κρουαζιέρα. Εντάξει, άρα δεν αντιδράσεις. Άρα είμαστε μια χαρά. Άρα λάθος τα είπαν οι ρεαλιστές. Προφανώς. Εντάξει, συμφωνώ κι εγώ με αυτό το θέμα. Εάν όμως λειτουργήσεις ως κράτος και όχι ως ρεμπέτα σκέρ και αποφασίσεις και καταλάβεις ότι τώρα ο Τούρκος δεν αισθάνεται αδυναμία λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, ίσα-ίσα αισθάνεται ότι μπορεί με τη δύναμη των όπλων να αλλάξει τα σύνορα. Εάν το αντιληφθείς αυτό και αντιδράσεις, προφανώς θα έχουμε κρίση. Ή θα έχουμε μια κατάσταση όπου οι Τούρκοι θα αντιληφθούν ότι έχουμε αξιοπιστία αποτροπής και θα φύγουν. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, τι περιμένω στο ταξίδι των... Σε αυτή τη λογική, μισό λεπτό, σε αυτή τη λογική ναι. Μπορεί να σου πει ο αμερικανικός παράγοντας, κοίταξε, για να, ναι. Για να αποφύγουμε το θερμό καλοκαίρι. Εγώ αναλαμβάνω ναι. Την παρέμβαση ναι. Στον τουρκικό παράγοντα. Αλλά εσύ θα ναι. Μειώσεις και εσύ, για σε ένδειξη καλής θέλησης, το στρατιωτικό σου αποτύπωμα. Τα ρωσικά δεν χρειάζονται. Εκεί θα πεις τον Αμερικανό, θα του πεις είσαι Αμερικανάκι, θα του πεις Αμερικανέ. Τι, γιατί τώρα θα του πεις εσύ, επειδή είναι ο μισός ρωσικός στόλος κινείται μεταξύ Κρήτης και Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Κινείται. Εκεί, φίλε Γιώργο Σαχίνη, η Ελλάς θα πρέπει να πεις ότι θα εξοπλίσω ακόμα περισσότερο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για να φυλαχθώ από τον εχθρό και να σου εξασφαλίσω τις γραμμές επικοινωνιών, έτσι, και ανεφοδιασμού, γιατί το κέντρο διοικητικής μερίμνης του ΝΑΤΟ στο Νότο είναι η Αλεξανδρούπολη. Άρα λοιπόν είναι κακός ο Τούρκος που λέει να μειώσεις το στρατιωτικό σου αποτύπωμα γιατί θέλει να βοηθήσεις το Ρώσο. Και είσαι χαζός εσύ, Αμερικανάκι, που πιστεύεις στον Τούρκο, γιατί επί της ουσίας εξασθενείς την άμυνά σου σε μία περίοδο όπου η Ανατολική Μεσόγειος, το Αιγαίο, τα στενά και η Μαύρη Θάλασσα είναι ένας κοινός επιχειρησιακός χώρος. Τι θα μου πει τότε το Αμερικανάκι? Άρα λοιπόν είναι χρυσή ευκαιρία του Έλληνος Προέδρου, του Έλληνος Πρωθυπουργού να βγει στο Κογκρέσο να κατακεραυνώσει την τουρκική, τον τουρκικό πανθεωρητισμό, να κατακεραυνώσει την τουρκική προσπάθεια πειρατείας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βγάλει, λένε ότι θα βγάλει το τέταρτο γεωτρύπανο, τρυπάνι που έχει
Αρπασλάν, έτσι, δηλαδή του Σουλτάνου του Τούρκου που μπήκε στη Μικρά Ασία ως Σελτζούκος, έτσι, και νίκησε στη μάχη του Ματσικέρ το 1071 τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων, διγενή, Ρωμανό διγενή, έτσι, Ρωμανό μάλλον, Διογέννη, συγγνώμη, όχι διγενή. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να πούμε αυτό. Θα πρέπει να καταδείξει ο Έλληνας πρωθυπουργός το παράλογο του να υπάρχει και σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν F-16 ή να εξυγχρονίσει τα F-16 στους Τούρκους. Θα πρέπει να υπονοήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός ότι η Ελλάς πήρε μια πολύ δύσκολη απόφαση, πάρα πολύ δύσκολη, στο όριο εάν τη συμφέρει ή όχι. Εγώ πιστεύω και το έχω δηλώσει ότι είναι κατά των ελληνικών συμφερόντων. Είναι θυσία της Ελλάδος να περάσει εμφανώς εχθρικά στο στρατόπεδο της Ρωσίας και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό που είπε ο Αγιεθά, κύριε Σαχίνη, στο Κογκρέσο, ότι η επόμενη κρίση με την Τουρκία δεν θα είναι σημειακή όπως τη θέλει η Τουρκία. Γιατί οι Τούρκοι είναι θρασίδηλοι και θα πάνε να κάνουν κάτι απλά για να εκβιάσουν αμερικανική παρέμβαση για να αλλάξει το στάτους του Αιγαίου. Εάν οι Τούρκοι ξέρουν ότι θα τους βαρέσουμε στο κεφάλι και μετά θα δούνε τον ουρανό με τα άστρα, θα δείτε πώς δεν θα το κάνουν. Θα δηλώσει λοιπόν με το πλέον εμφατικό τρόπο ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι η επόμενη κρίση δεν θα είναι σημειακή με την Τουρκία. Θα τους χτυπήσουμε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κύπρο. Και αν γίνει αυτό, θα δείτε πώς θα μαζεύονται οι Αμερικανοί και θα δείτε, και δεν το λέει ο Φίλης αυτό, ο κύριος Φλόρος το είπε, ο στρατηγός, ότι δεν θα είναι σημειακή η κρίση. Έτσι, για να είμαστε, για τα τρολάκια το λέω, που ξέρετε, μετά θα μπουν. Λοιπόν, ο στρατηγός Φλόρος το είπε αυτό. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απολύτως, όπως συμφωνούν και άλλοι ρεαλιστές, έτσι και όχι ψύχρεμοι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να καταδείξουμε να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ως ηγέτης συμμάχου χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα πρέπει να πάει ως ηγέτης χώρας κόλακος των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα πρέπει να παρακαλάει να έρθουν να μας σώσει ο στόλος και το υπηκό. Ούτε ο στόλος θα μας σώσει, ούτε το υπηκό. Μόνο εμείς θα σώσουμε τον εαυτό μας. Αρκεί να το θέλουμε. Γιώργος Φίλης, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. 11:57. Καλημέρα, κύριε Φίλη, από το Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά. Καλημέρα.